κατεβασμένο όπως παλιότερα. Είμαι ο σεξι και ποτέ δεν ξέρεις τι έχει ανάγκη. Τουλάχιστον να θυμάσαι ωραίες στιγμές και ευχάριστες. Παρθενική είσοδος στη διαδικασία αποχώρησης. Ειλικρινά είμαι αγχωμένος, δεν ήξερα πώς θα συναντήσω. Παίζω με δύο πολύ έμπειρα παιδιά επάνω στη συγκεκριμένη δοκιμασία, την Ασημίνα και τον Παντελή. Έχουν ξαναβρεθεί πολλάκις στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Λοιπόν, διαδικασία αποχώρησης, δοκιμασία αποχώρησης. Δύο από εσάς θα περάσουν στην πεντάδα και ένας ή μία δυστυχώς θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του ή στο σπίτι της. Θέλω πάρα πολύ να γυρίσει σπίτι του Masterchef. Έχω δουλέψει τόσο πολύ που δεν τα παρατάω με τίποτα. Είναι να μην μου γυρίσει εμένα το κεφάλι. Μεγάλη καμπάνα και σήμερα. Αντιγραφή πιάτου. Σήμερα επιλέξαμε να καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος για εμένα προσωπικά παίζει και μεγάλο ρόλο για αυτό που έχω γίνει επαγγελματικά. Είναι μεγάλη τύχη όταν ξεκινάει κάποιος να μαγειρεύει, να πέσει με ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Διδάσκουν πέραν των τεχνικών και μαγειρικό πολιτισμό. Εμένα είναι ο μαγειρικός μου μπαμπάς. Αν δεν ήμουν μαζί του στα ξεκινήματα, δεν ξέρω τι θα είχα καταφέρει. Μαγειρικά εννοώ. Ιδιοκτήτης του εστιατορίου Ψωμί και Αλάτι στο Χαλάνδρι και του Seminar Project, εκεί που κάποιος μπορεί να πάει να μάθει έραση τεχνικά, να αγαπάει τη μαγειρική. Τα λέω έτσι λίγο βαριά γιατί συγκινούμε κάθε φορά που μιλάω για τον Γιάννη. Ο Γιάννης Λουκάκος. Το χαμόγελο φτάνει ως τα αυτιά. Εντάξει, λέω επιτέλους, θα δω και αυτόν τον άνθρωπο που κοντά τον γνωρίσω. Θα τη γράψω ένα πιάτο του. Μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη τιμή. Και εκεί η διάθεση ανέβηκε στα ύψη. Αναμνήσεις. Μπαίνει μέσα, είναι ωραίος κύριος, με έναν αέρα, μας δίνει το χέρι του. Εντάξει, χίλια μπράβο. Γενικά είναι πάρα πολύ ευγενέστατος, έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά και φαίνεται πολύ γλυκός άνθρωπος. Από εδώ θα πάω τώρα να ξεκινήσω. Το έχω κάνει λίγο Ντάλτον εδώ, βλέπω. Καλά, εσύ. Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Γεια σου. Μικρέ. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να πει στον κύριο Κοτσόπουλο που είσαι μικρέ. Κανένας άλλος ποτέ δεν το κάνει. Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Λουκάκος θα είναι περήφανος γιατί είναι από τα παραδείγματα που ο μαθητής φτάνει το δάσκαλο, έρχεται στο επίπεδό του, που είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας πως είναι τιμή μου να είμαι εδώ κοντά σας. Και χαρά μου, βέβαια. Ελπίζω να έχετε μια καλή δοκιμασία. Και αν είστε έτοιμοι, θα ήθελα να σας δείξω το πιάτο που έχω ετοιμάσει για εσάς. Βεβαίως. Κάτω από την καμπάνα θέλω να έχει κρέας, ψάρι, θέλω με τίποτα γλυκό. Αν και πιστεύω ότι την προηγούμενη φορά έχει γλυκό, οπότε θα τη γλιτώσουμε. Αν και τώρα ο κύριος Λουκάκος να κάνει γλυκό, λίγο δύσκολο. Ψαρούκλα. Εδώ, παιδιά, έχουμε ένα ντολμά σε εισαγωγικά. Ντολμά, γιατί έχουμε δανειστεί την ιδέα από το παραδοσιακό πιάτο. Σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα κάπως διαφορετικά. Εξωτερικά έχουμε ένα φύλλο από λάχανο σαβόι, το οποίο αγκαλιάζει μια μούσα από γαρίδες, η οποία με τη σειρά της αγκαλιάζει ένα φινετσάτο φιλέτο από σκορπίνα.